αποκατάσταση αλήθειας ότι όταν γίνανε οι διαγραφές επί Καραμαλή, συνήλθε η Επιτροπή Δεοντολογίας με επικεφαλής τον Απόστολο Κράτσα. Καλά, εντάξει, άστο τώρα, το πώς συνήλθε Δημοκρατίας τώρα, άστο, λοιπόν, τώρα μην μας κάνεις εμάς τώρα αυτό τώρα, εντάξει. Όχι, είναι έτσι αυτό που είπε. Τίποτα δεν συνήλθε, στο λέω εγώ. Ανδρέα μου, δεν θα γίνονταν οι διαγραφές. Σέβομαι ότι ξέρετε καλύτερα το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτή σου λέω. Τίποτα, δεν συνήλθε τίποτα, στο λέω εγώ. Του είπε του Κράτσα διέγραψε το και το διέγραψε τώρα. Επικαλέσε ο κύριος Βαρουτσιώτης την κυρία Παπασπύρου. Η κυρία Παπασπύρου είπε πρώτον ότι μεταξύ 11-13 καταστραφήκαν όλα τα αρχεία και τα έγγραφα για την έκταση της ζημιάς. Είπε όμως ότι θα βρεθούν. Δεύτερον, η απλή ερώτηση του κόσμου είναι η εξής. Όταν έχουμε σε μία 20ετία 400% αύξηση της δαπάνης για φάρμακα στη χώρα μας, αυτό γίνεται μέσω των γιατρών που πηγαίνουν ταξιδάκια ή υπάρχει κεντρική διεύθυνση σκανδάλου? Υπάρχει εδώ μια παρατήρηση να σου πω εδώ. Ερώτηση κάνω λοιπόν. Οι γιατροί όταν γίνεται η δουλειά αυτή και παίρνουν τα λεφτά αυξάνουν τις συνταγογραφήσεις και αυξάνεται και το κόστος σαφώς των φαρμάκων. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα πήρε κάποιος. Ωραία. Εγώ δεν λέω ποιος τα πήρε. Εγώ όχι, λέω. Εντάξει, λέω υπάρχει κεντρική διεύθυνση όσον αφορά αυτήν την ιστορία. Πώς η Ελλάδα είχε συνταγογραφούσε δύο φορές από την Ισπανία σχεδόν, όταν κατά προτεραιότητα ακόμα και στην εποχή του μνημονίου και της κρίσης πληρωνόταν κατά προτεραιότητα η Νοβάρτη σε βάρος άλλων εταιριών. Αυτό το απέρριψε ο κύριος Δεν ξέρω τι απέρριψε. Αυτά είναι ερωτήματα. Όταν μιλάμε, μα το έχει απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Αφήστε τον κύριο Γεωργιάδη και μπαίνει στην κουβέντα στην Ελλάδα. Να μην τον αφήσουμε δηλαδή, γιατί είσαι. Πρέπει να απαντήσουμε και λέμε λοιπόν. Δηλαδή ο κόσμος έχει τρελαθεί. Λέμε λοιπόν. Υπάρχει κεντρική διεύθυνση. Κανένας δεν γνώριζε τίποτα. Πώς αυξήθηκε η δαπάνη 400%? Για πάμε λοιπόν στον κύριο Βέτα που θέλει να κάνει την παρατήρηση. Θα πω το εξής.